Κύριε Βατούλη, οι Δήμοι μπορούσαν να τα ρέματα που έχουν μπαζώσει, τα αυθαίρετα. Αυτά δεν έχουν επισημανθεί και από την Γέδα και, αλλά και τον κάθε Δήμαρχο, τους κινδύνους που κρύβουν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν μπαζωθεί από τους Δήμους. Και σαφέστατα η νομοθετική εξουσία, εδώ έχουμε και από την κεντρική εξουσία ανθρώπους, κατά καιρούς έχουν νομιμοποιήσει αυθαίρετες κατασκευές, μάλιστα μέσα από την τακτοποίηση και παίρνοντας χρήματα από αυτή την τακτοποίηση. Όπως είναι τώρα. Και τα έχουν βάλει στο πράσινο ταμείο. Τα οποία μάλιστα αυτά δεν δόθηκαν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις για να κάνουν και το ισοζύγιο των κοινόξενων χώρων, αλλά τα καρπόθηκαν μέσα από τις κεντρικές κυβερνήσεις, είπα, τα καρπόθηκαν οι άνθρωποι, και που σαφέστατα απομακρύνθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, η μεγάλη παθογένεια, και εγώ πρέπει να το πω καθαρά στην εκπομπή σας, προκύπτει και τα 8 χρόνια κρίσης, διότι υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος που κρατάει τα χρήματα και τις αρμοδιότητες. Αυτό ακριβώς το κράτος που σαφέστατα είχε και κομματικό πρόσημο και που σαφέστατα δεν έκανε, είχε μια ψηφοθυρική σχέση με τον κομματικό μηχανισμό, άφησε. Μόνο τώρα συμβαίνει αυτό. Πώς? Μόνο τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας είπα. Όχι, λέω, ρωτάω από. Προφανώς και όχι. Κοιτάξτε, ακούστε κύριε Κουρή. Εδώ καταστρέφεται η χώρα. Έχουν φύγει νέοι έξω, δεν υπάρχει ανάπτυξη και πέφτουν και τα όροι πάνω στις πόλεις. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ευθέως. Αυτή τη στιγμή η κυρία Δούρου, η οποία εντιάφθη περιπτώσει είναι 3 χρόνια, για τα σκουπίδια δεν έχει να μας πει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το να υπάρχει μία πυρκαγιά σε συγκεκριμένα όρη, δεύτερη πυρκαγιά σε συγκεκριμένα όρα, τρίτη πυρκαγιά σε συγκεκριμένα όρη, και να μην υπάρχει καμία μελέτη ουσιαστική η οποία να δείξει με ποιο τρόπο θα κρατηθεί όλος αυτός ο όγκος της λάσπης όταν ποτιστεί από νερό, όταν δεν υπάρχουν αναχωματώσεις και όταν σαφέστατα υπάρχουν αντιστηρίξεις, μπορείτε να μου πείτε τα χρήματα που παίρνουν από τις κεντρικές κυβερνήσεις, από την κρατική προφανώς κυβέρνηση, από τον προϋπολογισμό τον κρατικό, αλλά και από το ΕΣΠΑ 2014 τι κάνουν? Ξέρετε τι εγκαινιάζουν σήμερα μετά από 3 χρόνια στις περιφέρειες? Μάντρες παιδικών χαρών, καναδιό βρεφονιπιακού σταθμού που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη θητεία επί σγουρού. Εάν αυτό δεν είναι παθογενές και σήμερα κοροϊδεύουμε τον κόσμο, και όχι μόνο θα πέσουν βουνά, θα φύγουν θάλασσες, είπε ο καθηγητής ότι είμαστε και κακοποιούμε και το περιβάλλον, διότι όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δείχνει 90% σύμμικτο σκουπίδι σε ανεκτές κομματερές που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ποιος φέρνει ευθύνη τώρα? Φταίει το παράνομο στο ρέμα? Εδώ λοιπόν, κύριε Κουρή, θα πρέπει με σαφήνεια να πούμε ότι είμαστε πολύ πίσω, είμαστε μεταξεταστές, έχουμε μείνει στην ίδια τάξη μάλλον, σε νομοθετικό επίπεδο και μεταρρυθμίσει στη χώρα. Και αυτό μας έχει φέρει σε τέτοιες καταστάσεις που ποιος θα πληρώσει τα νοικοκυριά πέραν των ζώων που φύγανε? Ποιος θα πληρώσει αυτούς τους μακροματιάριδες που είναι στη Μάνδρα σήμερα και αύριο θα είναι σε κάποια άλλη περιοχή? Διότι εγώ να σας πω κάτι, κύριε Κουρή, εγώ σαν Δήμος Αμαρουσίου, για να φύγω από Πρόεδρο Σκέδε, έχω καταθέσει 20 εκατομμύρια όριμες μελέτες για όμβρια ύδατα που μπορεί να τα κάνει μόνο η περιφέρεια, και κανένα ακόμα δεν έχουν περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην εισαγγελία του Ριουπία που πήγε σήμερα, έδωσε μια κατάσταση. Ναι. Με τι λεφτά έχει διαθέσει? Τι λεφτά έχει διαθέσει? Ακούστε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λεφτά έχει διαθέσει. Είναι η ευθύνη της περιφέρειας. Οι δήμαρχοι. Τεράστια. Τεράστιες οι περιφέρειες, ναι, δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα θα βουλιάξει. Οι δήμαρχοι όμως τι κάνουν? Και δεν φωνάζουν. Αν φωνάζουν. Εάν εσείς, κύριε. Εάν φωνάζουν. Μα τι να φωνάξουμε, να πνίξουμε για κανέναν? Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουρή. Από να πηγεί κόσμος. Να πνίξουμε για κανέναν. Αυτό, να γίνουμε και φωνιάδες. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι τώρα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έχουν αποψηλώσει από αρμοδιότητες ή όποια δεν θέλει η κεντρική κυβέρνηση τις δίνει στους Δήμους χωρίς πόρους. Αυτή τη στιγμή η ΣΑΤΑ που μπορούσε να κάνει κάποιο έργο στους Δήμους τελείωσε. Οτιδήποτε από το ΕΣΠΑ είναι μέσω περιφερειών. Ακόμα και για παιδική χαρά, η περιφέρεια, αν είσαι καλό παιδάκι, φρόνιμο, θα σου δώσει κάποιους προϋπολογισμούς, αλλά θα γίνει στην άλλη θητεία, γιατί η γραφειοκρατία είναι τέτοια που δεν γίνεται. Και το αποτέλεσμα, αντί η περιφέρεια να ασχοληθεί πραγματικά με τα περιφερειακά έργα της ανάπτυξης, ασχολείται και πέρασε και πρόσφατα, και είναι εδώ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
αξιόλογος κοινοβουλευτικός, αλλά θα πρέπει να δώσει κάποιος μια εξήγηση. Θέλουν να ασχολούνται με το πού θα γίνονται οι λαϊκές στις γειτονιές, στους δήμους που δεν ξέρουν και πού είναι οι δρόμοι. Μάλιστα. Αντί να ασχοληθούν λοιπόν με περιφερειακά έργα, πώς θα γίνουν έργα ανάπτυξης, με ποιο τρόπο θα γίνουν αντιστηρίξεις, πώς θα γίνουν οι απορροές των οβρίων υδάτων, το πώς θα γίνουν σημαντική παρέμβαση για να σώζεται ο κόσμος, μιλούν για φαραωνικά έργα, 24 εκατομμύρια πέρασε από τον προϋπολογισμό η κυρία Δούρου για να φτιάξει ένα δημαρχείο στα βόρεια προάστια. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν είναι έγκλημα, εάν θέλετε πιάτσικο των χρημάτων του ελληνικού λαού. Ορίστε. Ακούστε. Για ποιο δήμο, δήμο το δημαρχείο. Κύριε Κουρή, εάν δεν μιλήσουμε με απεινιδωτή, τα ίδια θα ζήσουμε σε λίγο πάλι. Θα ξεχάσει καλά κάνετε την εκπομπή εσείς. Μετά από 2-3 μήνες, τα ίδια θα μιλάμε. Ας ελπίσουμε να μην είναι, κύριε Σιφάκη. Εσείς τι να λέτε. Μην είναι. Με ευχές θα ζήσουμε. Τώρα... Με πράξεις πρέπει να υπάρξουν. Ναι. Μεταρρύθμιση, τα χρήματα κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πρόβλημα. Ναι. Και από εκεί και πέρα οι περιφέρειες να ασχολούνται με πραγματικά έργα και όχι πυροτεχνήματα. Δεν αποκεντρώθηκε η εξουσία. Πώς? Δεν πήγε στους δήμους. Πού το είδατε? Αυτό ρωτάω. Όχι, κύριε. Ο Χατζηκράτης, ο κύριος Ραγκούσης. Μα τι λέτε, κύριε Κουρή. Ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος εδώ της μεγάλης παράταξης, που το εύχομαι πραγματικά να γίνει μεγάλη, προσέξτε τι έκανε. Έκανε μια ωραία έκθεση ιδεών, στην οποία μάλιστα δεν ρώτησε και κανέναν, δηλαδή ουσιαστικά μέσα από τις κεντρικές διοικήσεις της αυτοδιοίκησης, και συγχρόνως τα 4 δις που χρειαζόντουσαν για να εφαρμοστεί δεν υπήρξαν ποτέ. Μάλιστα. Αυτή η έκθεση ιδεών έφερε τεράστιες παθογένειες. Πόσο κόστησε η σύνταξή της? Ορίστε. Η σύνταξή της πόσο κόστησε? Της έκθεσης ιδεών. Της μελέτης. Της μελέτης αυτής. Θα το πούνε σοφότεροι εξημών. Λοιπόν, αλλά πάντως το θέμα είναι ότι η εφαρμογή, γιατί μας παραμύθιασαν ότι έχουμε μεγάλους μικρούς δήμους. Οι δήμοι στην Γερμανία και στην Γαλλία, ξέρετε την πληθυσμό, είναι μέσος όρος 5 και 10.000. Και εδώ έχουμε κάνει τεράστιους δήμους. Ένας δήμος. Και πληθυσμούς με απρόβλεπτες συνέπειες προφανώς στο να λειτουργήσουν, αποψηλώνοντας και αφαιρώντας και χρήματα από την αυτοδιοίκηση.